Ιωάννα, τι έφτιαξες? Μια γαϊδίδα μακαρονάδα. Πώς την ονομάζεις? Ιωνίου. Ιωνίου γιατί? Γιατί μαγειρεύεις το Ιωάννιο. Μαγειρεύεις το Ιωάννιο. Φίλιο. Ένα καλαμάρι σωτέ σεφ με μυρωδικά. Η σάλτσα τι είναι? Αυγολέμονο και δεμένη με λίγο κονφλάουρα. Μια γαρίδα σαγανάκι σεφ. Έχουμε ένα πιάτο ταβέρνας, ένα πιάτο λίγο πιο εκλεπτισμένο γκουρμέ, θα έλεγα, και ένα πιάτο της παιδικής μας ηλικίας, σαγανάκι. Σωστά. Δύσκολη υπόφαση. Δοκίμασε το πιάτο σου. Την άποψή σου. Για μένα προσωπικά είναι το πιάτο που το μαγειρεύω σπίτι και μου αρέσει. Ίσως λίγο πιπέρι παραπάνω αυτό. Λοιπόν, έλα εδώ κι εσύ. Δεν ξέρω αν είναι τύχη, αλλά ειδικά το αλδέντε είναι υποδειγματικό. Και μου είπαν ότι είναι άβραστο. Να κάνω ένα. Ούτε να γεννήθηκε στην Ιταλία. Τέλος πάντων, είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ειλικρινά, το δικό σου ένα πιάτο ταβέρνας που είναι πάρα πολύ καλό είναι αυτό που λέμε πάντα. Ο μουσακάς, γιατί να μην μπορεί να πάρει και αυτός τρία αστέρια Μισελέν? Γιατί να μην μπορεί να πάρει χρυσό σκούφο από τη στιγμή που είναι άψογος? Αυτή η μακαρονάδα απόψε είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ, σε. Έχει τη δική σου ίσως πινελιά. Είναι μαμαδίστικη, είναι σπιτική. Είναι αυτές που τρώμε ορισμένες φορές στα νησιά όταν πίσω μαγειρεύει η θεία μας, η μάνα μας, δεν ξέρω τι. Μπορείς στην κουζίνα να τα κάνεις χάλια. Απόψε πήγες στα σίγουρα. Τα πιάτα θα κρυφθούν στις λεπτομέρειες. Και γι' αυτό με βλέπετε λίγο προβληματισμένο, ότι δεν θέλω να δικήσω κανένα. Λοιπόν, πήγαινε πίσω, Ιάννα. Το πιάτο σου είναι πολύ καλό. Έφτιαξες ένα πολύ ωραίο πιάτο. Ειλικρινά, δείχνει ότι το χέρι σου πιάνει με τη μαγειρική. Εσύ, Γιώργη, έφτιαξες ένα πιάτο πάρα πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο όμως. Είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα ήθελα να το παίξω κόρονα γράμματα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Το πιάτο του Δημήτρη είναι καλύτερο από το δικό σου. Έφτιαξες κάτι μέσα σε 20 λεπτά που άλλοι θα θέλανε μία ώρα. Πήγαινε πίσω. Θεωρώ ότι είσαι από τους καλύτερους εδώ μέσα. Έχεις ψυχή και είσαι καλός μάγειρας. Η πόρτα για σένα θα είναι πάντα ανοιχτή σε ένα από τα εστιατόρια μου. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δυστυχώς πρέπει να αφήσεις την κουζίνα. Ευχαριστώ πάλι. Παιδες. Τσάρα, φίλε μου, συγχαρητήρια και μπρο. Και είσαι ανώτερα. Αλήθεια. Χαίρομαι εσύ. Φεύγοντας σήμερα, αφήνω πολλά πίσω μου γιατί είχαμε δεθεί πάρα πολύ με τα παιδιά. Θα μου λείψουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν μπορώ να πω, αλλά τους εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους.